προς τιμή ηρώων και μαρτύρων, ιδιαιτέρωστε του πρωτομάρτυρα του Μακεδονικού Αγώνα Παύλου Μελά. Όλοι εμείς εκδώσουμε και αναπνέουμε τον αέρα της ελευθερίας, έχουμε τον πολιτισμό μας, την κουλτούρα μας, ζούμε ελεύθεροι, γιατί κάποιοι άνθρωποι πριν από εμάς έδωσαν το έργο τους. Μορφή εξέχουσα του Μακεδονικού Αγώνα του περασμένου αιώνα Παύλου Μελά. Η μορφή του οποίου πρέπει για όλους εμάς να αποτελεί παράδειγμα και υπόλοιπη. Με τις ευχές λοιπόν της Πασμετάδου Μητροπολίτου μας κ. Αθανασίου, ξεκινάμε τη σημερινή εκδήλωση, όπου ο ομιλητής θα είναι ο κ. Δημήτρης Παπαδόπουλος, γνωστός σε όλους, και θα μας παρουσιάσει σημεία από τη ζωή και από το παράδειγμα και από την θυσία του μεγάλου ήρωα πατρίδος μας, Παύλου Μελά. Με ρίζες από την Τραπεζούντα. Πτυχιούχος φιλολογίας, υποδιευθυντής στο πρώτο Γενικό Λύκειο Φλόρινας και με μεταπτυχιακές σπουδές στη Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική, είναι ενεργό μέλος της Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπότιο, Δέας. Έχει αναπτύξει ποικίλες δράσεις που εξυπηρετούν τη βιωματική επαφή των παιδιών με την ιστορία και τον πολιτισμό μας, τόσο στο τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό. Σε μια προσπάθεια να γνωρίσουν τον Ελληνισμό πέρα από τα πλαίσια του ελληνικού κράτους. Η αγάπη του για την ιστορία μας τον οδήγησε να γίνει ραδιοφωνικός παραγωγός με την καθημερινή εκπομπή «Ημερολόγιο Πρέθνος». Κύριε Παπαδόπουλε, έχετε το λόγο. Σερασμιότητε, η μενάρχα της Πρωτικής Εκκλησίας, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί αδελφοί. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή της εδώ παρουσίας, της πρόσκλησης και της εδώ παρουσίας απόψε, σε μια πόλη που έχει και ιστορία και παράδοση. Και χαίρομαι γιατί μαθαίνω ότι έχει και νέο κόσμο, και αρκετοί από τους νέους είναι και απόψε εδώ. Περίπου 30 χρόνια πριν, με τη χοροδία του Συλλόγου Ιεροψαλτών Φλωρίνης, βρεθήκαμε στη Σιάτιστα και αμέσως μετά τη μικρή συναυλία γνωρίσαμε τον καλόγερο, τον Άγιο Μητροπολίτη Αντώνιο. Λίγα χρόνια μετά, στο πρώτο λύκειο της Φλόρινας, είχαμε προσκεκλημένο τον Αρχιμανδρίτη τότε Παύλο, πριν γίνει Μητροπολίτης, και θυμόμαστε όλοι ότι μιλούσε στα παιδιά της Τρίτης Λυκείου στο αμφιθέατρο, προβλεπόταν να μιλήσει μία ώρα και δύο και τρεις ώρες, και τα παιδιά δεν φεύγανε και παρακαλούσαν να μην τελειώσει ο λόγος, να μην σταματήσει ο λόγος. Έχει παράδοση και πνευματική ισχυρότητα. Και όσο σας γνωρίζουμε σε δασμιότητα και δεν υπάρχει καμία διάθεση φορακίας από τη διακονία σας στην Αθηνική Μητρόπολη της Καστοριάς, είμαστε σίγουροι και ευχόμαστε ότι θα συνεχιστεί αυτή η παράδοση. Στο θέμα μας, είναι οπωσδήποτε προνόμιο για έναν ιστορικό λαό όπως ο ελληνικός να του προσφέρονται ευκαιρίες αναμέτρησης με το παρελθόν του μέσα από τις εμπειρίες που οι συλλογικοί μήνυμοι κρατάζουν κανείς. Είναι προνόμιο, αλλά είναι και ευθύνη, βαθιά ευθύνη, καθώς καλούμαστε να δείξουμε ότι η επαφή με την ιστορία μας έκανε σοφότερους. Να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε θλιβεροί αδελφόροι ενός μεγάλου ονόματος που μας κληροδότησαν κάποιοι μακρινοί πρόβλημα. Τέτοιες ευκαιρίες οπωσδήποτε μας προσφέρει η κατάφορτη ιστορική μήνα κατά τη διάρκεια όλου του έτους, ίσως όμως εδώ στη Μακεδονία, είναι το φθινόπωρο που φέρνει εδώ μας μεγάλα γεγονότα σφορευμένα
που σημάδεψαν την ιστορική μας μοίρα. Πιο κοντά μας χρονικά το έπος του 40, το ηρωικό. Με κύριους πρωταγωνιστές, τους Λυπικομακεδόνες και τους Ιππυρώτες, τον λαό των εκδοτικών περιοδών. Λίγο πιο πριν, η μεγάλη εξόδηση του Βαλκανικού πολέμου, με την απελευθέρωση της Μακεδονίας, του μεγαλύτερου τμήματος της Μακεδονίας, με επίκεντρο τη Λεωτικό Δημήτρη που έντεσε στα Καλαμόρια και στη Βασιλεύουσα και με τους Δυτικομακεδόνες να γιορτάζουμε τα ελευθερία μας μέσα σε ένα μήνα από τις 11 Οκτωβρίου που ξεκινάει η Κοζάνη μέχρι τις 11 Νοεμβρίου, χθες γιόρτασε η Καστοριά. Και πριν από τους Βαλκανικούς πολέμους, ο συγκλονιστικός μακεδονικός αγώνας ενάντια στα σχέδια των πανσλαβιστών να κάνουν δική του στη γη του Μεγαλέστα. Εδώ θα ξεχωρίσουμε τη σεπτήμορφη ενός παλικαριού, σεμινού και φιλότιμου, που έγινε θανάσιμο παραγωμένο και πότες είναι το έργο τα κόμματά μας. Ήταν 13 Οκτωβρίου του 1904. Και από τότε μέχρι σήμερα οι Μακεδόνες τον θρυνούμε σαν δικό μας. Από τις πιο δυνατές αναμνήσεις της παιδικής μου ηλικίας, τραπέζι γάμου στο χωριό της Φλόρινας. Και τα χάλκινα ξεκινούν τον σκοπό του πάνω. Τα πρόσωπα σοβαρεύουν. Τα παιδιά υψώνονται σαν για το καλό καθαδιόφιλ. Και το τραγούδι αρχινά, σαν τέτοια ώρα στο βουνό που ο άνθρωπος πληγωμένος. Και συνεχίζει στα λαγματιά το έννομο για σε πατρίες του χείου. Θρηνητικό τραγούδι σε τραπέζι γάμου. Σκάνδαλο για την ανοιχτή αρχή τη σκληρή λογική των κοινωνικών του ορθολόγου. Και σε ανοίξω εδώ μια παρένθεση. Θυμίζει κάποιου άλλου θρύλου, του θρύλου τη αλώσεω, που κατέγραψε ο δάσκαλο του νέου ελληνισμού, ο Έλληνα Τσιμπονκαρά, με του οποίου ξεκινούσε το πανηγύρι την ημέρα του Πάσχα σε κάποια χωριά των Ξερών. Έχω την αίσθηση ότι αυτή η στάση να μπορείς να θρυνήσεις σε ώρες μεγάλης χαράς προϋποθέτει βαθύ αυθεντικό ορθόδοξο βίωμα. Βίωμα ενός λαού που ζει με τη χαρμολύπη, σταυρό αναστάσιμο, που γλεντά τον θάνατο με το θανάτο θάνατο παθή σας. Κι έτσι μπορεί να λέει τα πάθρα του τραγούδια για να δεδιστώ τη φράση του Παπαδιωμάτου. Κλείνει η παρένθεση. Ο Παύλος Μελάς, λοιπόν, φιλικός μου και ζέστας, το επικύπτωνας από ψημή συνέστηση. Και ξεκινώ με το κύριο ερώτημα. Τι είναι αυτό που διαμόρφωσε το ηρωικό του ήθος, τι τον ανέβασε πάνω από τα μέτρα του απλού καθημερινού ανθρώπου, που ιδιαίτερα σε ώρες κρίσης, σε ώρες πολέμου, δοκιμασιών, φαντάζομαι τόσο αδύναμος. Ο άνθρωπος είναι μαλακός και θυσιασμένος σαν τον κόρτο, άπλησπος σαν τον κόρτο. Περιγράφει την αδυναμία της φύσης μας ο Γιώργος Εφαίρης. Σαν έρθει ο Θεός, σαν έρθει δηλαδή η ώρα της θυσίας, προτιμά να σφυρίξουν τα δερμάνια στα αγωγράφη. Σαν έρθει ο Θεός, άλλοι φωνάζουν για να ξορκίσουν τον δαιμονικό. Άλλοι μπερδεύονται μέσα στα καθά τους, άλλοι για το λαιμό. Αλλά ο Παύλος δεν ανήκει σε καμιά από αυτές τις κατηγορίες. Αγαθά είχε πολλά. Και όνομα και οικογενειακή φαγωγή και καριέρα εξασφαλισμένη. Μα τα θυσίασε. Μήτε ζήτησε άλλε τι αυτάρε και σκούφιε ρητορίε των πολιτικών σταλμών τη προτέρου σα, εκεί όπου πολύ στο όνομα μια ρεαλιστική πολιτική, μια πολιτική ορθότητα τη εποχή, δικαιολογούσαν την ουσιαστική εγκατάλειψη των Μακεδόνων από το επίσημο ελληνικό κράτο. Και είναι αλήθεια, τα επιχειρήματα αυτή τη σχολή φαίνονταν εύρωμα. Τι μπορούσε να πετύχει η μικρή καταχρεωμένη Ελλάδα μπροστά στα συμφέροντα των μεγάλων. Από τη μια η Ρωσία, η υπερδύναμη μετά την ένταση του Ρωμαϊκού πόλεμου, κατασκευάζει και θέτει σε εφαρμογή το δόγμα του πανσλαβισμού με τον ίδιο πάγοντα στρατηγικό σχόλιο. Να βγίστησε στη θάλασσα, στη Μεσόγειο, δηλαδή στο Αιγαίο. Από την άλλη, οι δυνάμεις της Δύσης, με πρώτη τη φίλη και προστάτηδα και δανειστή, για να
μην ξεχνιόμαστε, Αγγλία, που εφαρμόζουν τη φράση «Ρώμα» για την ακεραιότητα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ακριβώς για να αποτρέψουν την έξοδο των Ρώσων στη θάλασσα. Μπορούμε να τα βάλουμε μόνο σε αυτούς. Μπορούμε να φανούμε απρόβλεπτοι, να απομονωθούμε, να χάσουμε την εκτίμηση και την οικονομική υποστήριξη τους. Τέλος, ο Παύλος δεν αρκέστηκε στις κραυγές, τις ανέθνητες κραυγές του ανώνυμου πληθυσμού. Άνθρωπος της ευθύνης και της συνέπειας, διαστάθηκε το χρέος και πέρασε στην πράξη αναλαμβάνοντας τους κειμένους και το κόστος της δύσκολης επιλογής. Δεν έκλεισε τα μάτια, δεν αντιπαρήλθε, για να θυμηθούμε την παραβολή που ακούσαμε σήμερα στους μάτους, προσπερνώντας το δράμα των Μακεδόνων που δοκιμάζονταν από το μαχαίρι του Μουράου και την καταπίεση των τόπων. Πέρασε τη στενή πύλη με το κεφάλι ψηλά και ακολούθησε την τεθλιμένη οδό, το ανηφορικό, το δύσκολο μονοπάτι. Πίσω από όλα αυτά βρίσκεται ασφαλώς η αγωγή του εξαπαλών οίκων ελευθερωμικός Παύλος, κατεγόμενος από μεγάλη αγωνική οικογένεια των Ιωαννίνων, τις οποίες κλείστα μέλη διακρίθησαν στα γράμματα και τις επιστήμες, παρέσκον μέλη στην πατρίδα, πολύ πρώτης εκρήξεως του ιερολογόνος και μετά την αποκατάσταση σημαντικά εθνικά συμπηρήσεων. Ο Παύλος, που και αυτό το όνομά του, ενέπνεε το ιερολογό ήθος, δεν πήρε το όνομα του παππού του, που λεγόταν Γεώργιος, αλλά του αδελφού του παππού του, του Παύλου, ο οποίος υπηρετούσε στα κάρματα των Σουλιωτών, τον Μάρκο Μπότσαλη, και έπεσε ηρωικός παχόμενος κατά την έξοδο του Μεσογειακού. Πατέρας του, ο Μιχαήλ Μενάς, καλλιεργημένος άνθρωπος, με φιλοπατρία, διετέλεσε και δήμαρχος των Αθηνών, διέθεσε μεγάλο μέρος της περιουσίας του για εθνικούς και κοινωνικούς σκοπούς. Δραστήρια κοινωνικά και εθνικά και η μητέρα του Ελένη, που μερικά για όλους είχε όλα. Επιβλέπει και φετεσκήνει το υπηρετικό προσωπικό στο σπίτι, λάβει και πλέκει η ίδια για τα παιδιά της και βρίσκει και χρόνο να φροντίσει η ίδια για τους φοβούς. Θείος του, ο αδελφός του πατέρα του, ο περίφημος νέος Μελάς, ο συγγραφέας, παλιό και θυμούνται, του γεροστάθηκε το βιβλίο που γαλούχε σε γενιές ελληνοπαίδων με ίδιος το πιλότητα. Μεγαλώνει ο Παύλος και ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα έξι αδέρφια για τον προθυμία, την καλοσύνη, την υποχωρητικότητά του. Είναι αυτός το ψηλό και μελαγινό αγόρι που προστατεύει τα δύναμα παιδιά στο σχολείο από τους μεγαλύτερους που τα εγκρούσαν. Και τα παιδικά αυτά χρόνια, σε μια εποχή μεγάλων αναταραχών στα Βαλκάνια, με τους βαλκανικούς λαούς να επανασταθούν ενάντια στον Τούρκο Σουλτάνο και την Οθωμανική Αυτοκρατορία, και η δική μας Κρήτη, Θεσσαλία, η Μακεδονία, η Ήπειρος, συνεχώς ξυπομένες, ζητώντας ελευθερία και ένωση με τη μητέρα Ελλάδα. Εθελοντές, λαϊκοί και φιλικοί, από την Κύπρο και από όπου γης υπάρχουν Έλληνες, μεγάλα συναντήρια στην Ελλάδα, ιδίως στην εποχή που ξεσπά ο Ρωσοδοτικός πόλεμος του 1878, με τον ελληνικό λαό να αντιτεί την κήρυξη πολέμου κατά της Παρτίας. Ο οκτάχρονος τότε πάθος ίσως δεν καταλαβαίνει και πολλά από τα γεγονότα. Ζει όμως μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα και ανυπομονεί να μεγαλώσει για να αγωνιστεί κι αυτός. Κάποτε ψάχνοντας να βρει τον πατέρα του, κατέβηκε στο υπόγειο του σπιτιού του. Με έκπληξη αντίκρισε ξύλινες κάσες γεμάτες με όπλα. Θέλει να τα δει από κοντά, να τα αγγίξει. Ξαφνιασμένος ο πατέρας που τον βρήκε εκεί, του εξηγεί ότι αυτά τα όπλα συγκεντρώνονταν για να σταλούν κρυφά στους επαναστάτες της Κρήτης και ότι δεν πρέπει να το συνηθίσει με κανέναν αυτό που είδε, να το κρατήσει μυστικό. Ο Παύλος, ο μικρός Παύλος, φυλάει ανά το μυστικό βαθιά στην καρδιά του. Μα το μυαλό του γυρίζει διαρκώς και εκεί, στον αγώνα για την ελευθερία της πατρίδας και περιμένει τη μεγάλη ώρα. 16 χρονών χαίρεται το πρώτο του όνειρο. Πετυχαίνει στη στρατιωτική σχολή των Βελτίων. Πριν τις εξετάσεις είχε γράψει στο ημερολόγιο του τον Αύγουστο, επιλέγω το στάδιο αυτό
δεν ημίγουσα παρά εις μία ιδέα να φανώ χρήσιμος εις τον πλησία μου και εις τον τόπο μου. Αυτή είναι όλη μου φιλοδοξία και όπως κάθε καλός στρατιώτης θέλω να υπηρετήσω την πατρίδα μου και δι' αυτήν να αποθά. Λίγο μετά χαιρετά τους γονείς για να την μήνυ της σχολής. Ταραγμένος νιώθει ακόμη την παράξενη συγκίνηση με την οποία είχε φιλήσει το χέρι του γονιών και στα αυτιά του αντιχούν η βραχνή φωνή του πατέρα του Τόξη που λέει «Υποταγή στο καθήκον, έτσι θα πάρουμε τα γιάννα» και του φερόσα το χαιρετισμό της μητέρας «Ο Θεός μαζί σου είναι». Αρχές Οκτωβρίου του 1886 ορκίζεται πρωτοετής επίσης. Γράφει στους γονείς. Προχθές το πρωί έδωκα τον κοινωνισμένο όρκο. Σας παρακαλώ, σεβαστέ μου πατέρα, να με ευχηθείτε όπως ο Θεός με βοηθήσει να τηρήσω εντύπωση τον όρκο μέχρι τις τελευταίες στιγμές της ζωής μου. Η ζωή στη σχολή είναι δύσκολη. Πρωινό διαδίδω στις 4.30 του καλοκαίρι στις 5 του χειμώνα. Μαθήματα μελέτης, σκληρά γυμνάσια, κρύο φαγητό, μικρή ψυχαγωγία, υποχρεωτικό σχολητήριο στις 9.30. Και ανάμεσα σε αυτά το καθημερινό πρόγραμμα του έργου και τα καψόνια από τους ανωτέρους, οι επιπλήξεις για τα σφάλματα, οι ποινές για ό,τι προβλέπει, για να προβλέπει ο καθισμός, κρατήσεις, στερήσεις, όπου φυλακίσεις, κρίνονται αναγκαία για να συνηθίσουν το νέο σε έναν αυστηρό και εκτεταμένο τρόπο ζωής, γιατί έτσι θα σε εκπλήξεις. Ο Παύλος φύγει τα δόντια και υπομένει ούτε σκέψη να εγκαταλείψει, δεν θα φανεί δεδομή. Κάπως έτσι το παιδί γίνεται άντρας. Και μαθαίνει να ξεπερνά τις δυσκολίες και να επιμένει στο σκοπό του. Καλοκαίρι του 1891 τελειώνει η δύσκολη. Γνωρίζει τότε την Αταλία Δραγούμη. Την πατρεύεται τον επόμενο χρόνο, Οκτώβριο του 1992. Είναι σε ηλικία 22 χρόνια στο παρελθόν. Πατέρας της, ο μετέπειτα προφητογός Στέφανος Δραγούμης. Αδερφός της, ο γνωστός Ιων Δραγούμης. Η οικογένεια Δραγούμη από το Φογατσικό της Μακεδονίας έφερε με πατριώτες περήφανοι για την καταγωγή τους. Ο γάμος με την Αταλία υπήρξε καθοριστικός για τον Παύλο, τόσο για την αποκριστάλωση των πατριωτικών αισθημάτων και επιθύσεων, όσο και για τη μετέπειτα ζωή του, της γράφης της Αταλίας. Τα πολυάριθμα παραδείγματα πατριωτισμού και θάρρους φυσικού, αληθινού ηθικού, τα οποία συνάντησα στην αγαπητή μου, την Αγία μου σου οικογένεια, με εμποήθησαν. Ο Παύλος συμφωνεί απόλυτα με τη γυναίκα του. Στις ιδέες είχε μεγαλώσει και αυτή με τον ίδιο τρόπο. Η οικογένειά μου, η οικογένειά της, δεν το ξεχωρίζει από τα παιδιά της. Τα αδέρφια της γυναίκας του τον λατρεύουν, τον ψηλό αξιωματικό, τον λιγομήλι του, με το λιγερό παράστημα που στα μάτια τους φαντάζει σαν έκτορας ή Μάρκος Μπότσερας ή Αθανάσιο Κυριάκος. Η ζωή του ήταν ήρεμα και όμορφη. Όσο έρχεται η ώρα του πρώτου πολέμου, 5 Απριλίου του 1997, ξέσπα ο Ολυμπιακός πόλεμος. Ο αρχικός ενθουσιασμός μετατρέπεται γρήγορα σε πικρία και απογοήτευση. Με όσα θλιβερά ακολούθησαν, που έφεραν τους ενθουσιώδεις μαχητές να υποχωρούν μετά τους. Ήρχισε η νυχτερινή υποχώρηση. Σκέπτομαι αδιάκοπα τα αγαπημένα μου πρόσωπα και παρακαλώ τον Θεό να μου επιτρέψει να τα ξαναδώ μόνο αφού σβήσω με την φοβερά πανδημία, σαν να φύγει ο ίδιος. Έτσι κάνουν οι φιλότεροι άνθρωποι, έτσι κάνουν και οι Αγίοι μας. Παίρνουν πάνω τους όλα τα σφάλματα του κόσμου, σαν να φύγαν αυτοί. Δύο μέρες μετά την επιστροφή στην Αθήνα, πεθαίνει ο πατέρας μου. Σε κακή ψυχολογική κατάσταση, ο Παύλος μένει αξίδης που τον πληρώνουμε στο τέλος για τον χαμό του πατέρα, αλλά και την ειδική τροπίτησή του. Ευερέθιστος και γεμάτος θυμό, η διάθεση του άλλαζε μόνο όταν σκεφτόταν τους υπόδουλους Έλληνες της Μακεδονίας και της Επίρου. Έως το 1903 προετοιμάζεται. Μαθαίνει βουλγαρικά, αγοράζει χάρτες, συναναστρέφεται Μακεδόνες που ζουν στην Αθήνα. Διαφωτίζει και άλλους αξιωματικούς για όσα συνέβαιναν. Κάνει εράμους για αγορά οπλισμού για τη Μακεδονία
και συμμετέχει στη μυστική εθνική εταιρεία, η μεγάλη του ώρα πλησιάζει. 22 Φεβρουαρίου 4. Ο Παύλος επισκέπτεται, προσκυνά τον τάφο του πατέρα του στον πρώτο νεκροταφείο Αθηνών και παίρνει την ευχή του. Είναι η παραμονή της πρώτης εξόδου στη Μακεδονία. Με σκοπό τη μελέτη της κατάστασης και την εισήγηση μέτρων στην ελληνική κυβέρνηση. 8 Μαρτίου γράφει. Ναι, Νάταν. Εστιφώνεται την Αταλία. Νάταν. Επιστέψαμε όλοι με όλη την ψυχή μας ότι ο Θεός εκείνη την στιγμή είναι ευλόγη το έργο μας. Και χωρίς να το εννοήσουμε σχεδόν, ευαδίσαμε επί 9 ώρας έγκαστο σφαίρο βάρος 15 έως 20 ογκάμων. Το ψύχος δρυμύτατο, τα πόδια μας παγωμένα, περιπατούμενοι επί πάγω, εντούτοις είναι περίεργο ότι τα βασανιστήριά μας τώρα μόνο τα ενθυμόμεθα. Όταν τα εφιστάμεθα, ο νους μας όλων ήταν στην Μακεδονία. Και στις 16 Μαρτίου του 4 γράφει από τη Ρούλια, το χωριό του Καλετά Κότα. Ενώ ενθυμόμεθα έρχεται ο Κότας και μας λέει ότι έφτασα κατόπιν προσκλήσεώς μου τρεις πρόκλητες από το πισοδέρι. Μας φιλούν συγκινημένοι. Καταρχάς είναι συνασταλμένοι και προσεκτικοί. Αλλολίγμο κατολίγμο μας ανοίγουν την καρδιά τους. Τότε βλέπουμε πόσον ενθουσιασμό πλήρωνε στα στήθη των όλοι αυτοί οι πατριώτες, τους οποίους κουβέρνονται οι αντίσημοι μας εις τας Αθήνας, οι διαλύθεις αναγνωρίζουν. Η Αποστολή πήγε με κυβερνητική εντολή 29 Μαρτίου τη Δευτέρα του Πάσχα και στέλνει στην Αθήνα. 9 Ιουλίου, με άδεια 20 ημερών, αναλαμβάνει την ευθύνη και ξεκινά το δεύτερο ταξίδι προς τη Μακεδονία. Συναντιέται στη Θεσσαλονίκη με τον πρόξενο Λάμπρο Κορμιλά. Συνεννοείται μαζί του για την κλιμάκωση του ανταρτοπολέμου εναντίον των Κομιτατζίνων. Η 20ήμερη άδειά του πλησιάζει στο τέλος. Η αίτησή του για παράταση 4 μηνών δεν εγκρίνει. Επιστρέφει στις 3 Αυγούστου. Εκθέτει την κατάσταση στον Πρωθυπουργό Γεώργιο Θεοτόκη και ζητά την άδεια να συγκροτήσει στρατιωτικό σώμα του, προκειμένου να επιστρέψει εκ νέου στη Μακεδονία και να βοηθήσει. Και αυτό γίνεται. 18 Αυγούστου, ο Μελάς αποχωρίζεται την οικογένειά του για τρίτη φορά. Πέρασε τα σύνορα από τη μεριά της Κοζάνης, όπου είχε επαφές με τους εκπροσώπους της Δυτικής Οργανώσεως, με το ψευδόνυμο καπετάνιο Νίκης Ζέζας. Με επιστολή απευθύνεται στη γυναίκα του, θυμάται τα παιδιά του. Δεν ξεχνά και την οικογένεια Δραγούμη. Χαίρε αγάπη, μη με σκέφτεσαι πλέον εμένα. Αλευχή σου δια την επιτυχία της Αγίας Αποστολής μας. Φίλησε τη μητέρα μου και τους αδελφούς μου. Ως επίσης όλη την Αγία Ελληνική και Χριστιανική οικογένειά σου. Τα παιδιά, τα φιλό και τα ευλογώ. 8 Σεπτεμβρίου βρίσκεται στο Κωνσταντάζι, 2 ώρες με τα πόδια από την Καστοριά. Τη νύχτα συναντιέται με τον Μητροπολίτη Γερμανό Καραβαγγέλη. Αναλαμβάνει δράση στην Καστοριά και το μοναστήρι. Οργανώνει την άμυνα των περιοχών. Εκφοβίζει τους Βουλγάρους και επαναφέρει πληθυσμούς που είχαν προσπονήσει στην εξαρχία στο σχίσμα, στην αγκαλιά της Μητρός Εκκλησίας του Πατριαρχείου. Αρχίζει τον εξοντοτικό πόλεμο κατά τον Βουλγάρο με ορμητήριο τα χωριά Λιγκοβάνη και Λεγό. Ενώ συγχρόνως καταδιώκεται από τον τουρκικό στρατό και δοκιμάζεται και από τις κακές καιρικές συνθήκες, καθώς βρέχει συνεχώς για 23 ημέρες. Και εδώ, πριν καλά-καλά αρχίσει η στρατιωτική δράση του Παύλου στη Μακεδονία, όπου έμεινε λίγους μήνες, το σχέδιο του Θεού είχε κάτι άλλο. 12 Οκτωβρίου. Ο Παύλος με την ομάδα του κατευθύνονται στη Στάτιστα. Χωριό πλειοψηφικά σκαλόφωνο. Η δύναμη των ανταρτών πλησιάζει στα 50 άτομα. Και στις 13 Οκτωβρίου σταματά στη Στάτιστα για να συναντήσει τους οπλαρχηγούς Παύλο Κύριο και Ευθύμιο Καόδη. Παρόλο που ο Νίκος Πίσκας από τα Πεδοπανή Καράβια του επισήμανε ότι στο χωριό υπάρχει τουρκικό στρατιωτικό απόσπασμα.
Η συνέχεια του Μεσπή, ο κομιτατής μπήκε ο Βλάχος, θέλοντας να καλυδεύσει την ομάδα των Ελλήνων, ειδοποιεί τον τουρκικό στρατό. Οι Τούρκοι ειδοποιημένοι επιτέθηκαν. Σε ένα διάλειμμα της μάχης, την ώρα που είχε αρχίσει να ανοιχτώνει, ο Μελάς βγήκε να βεβαιωθεί ότι το τουρκικό απόσπασμα έφυγε. Χωρίς να το καταλάβει κανείς, μια σφαίρα το βρήκε στην Ουσφυριακή χώρα. Στη μέση με βρήκε. Μπήκε στο σπίτι και απευθυνόμενος τον οίκο γύριζα εν μέσω φοβερών πόνων. Έβγαλε το σταυρό από το λαιμό και του είπε τον σταυρό να τον δώσεις στη γυναίκα και το τουφέκι όπως σου είπα το νίκη και να πεις ότι το καθήκον μου έκανα. Έτσι πέρασε στην αιωνιότητα από το μάρτυρας του μακεδονικού αγώνα και ξεκινάω από εκεί και πέρα ένας αγώνας για να μείνει ο θάνατός του μυστικός. Αν το μάθουν οι Τούρκοι θα διέψουν και αν το μάθουν οι κομιτατζίδες θα αποφρασιστούν. Συνεχίζει συνεννοήσεις με το προξενείο μοναστηρίου, με τον Ιώνα Δρακούνη, ο δάσκαλος, ο Βασίλειος Αγοραστός, που είναι υπάλληλος του προξενείου, προσπαθεί να διεκπαιρεώσει, να συνεννοηθεί, χωρίς να πάρουν υπόψη, να καταλάβουν τίποτε. Η σωρός του Μελάν αρχικά έχει μεταφιαστεί εκεί στις κάρτες. Αποφασίζεται να μεταφερθεί από εκεί. Ένα παλικάρι ο Ντίνας, μεταμφιασμένος κιόλας, πηγαίνει για να παραλάβει, να ξεθάψει, να παραλάβει και να μεταφέρει στο ζεύγο το σώμα του πάνω. Όταν αντιλαμβάνεται ότι στο χωριό πλησιάζουν Τούρκοι, κόβει το κεφάλι, ξαναφάνει το σώμα και διαφεύγει έχοντάς το σε σακίνημα. Μια πρώτη στάση θα γίνει στη Μονή της Αγίας Τριάδος, πριν το πισουδέρι, και τη νύχτα της 18 Οκτωβρίου, μνήμη του προφήτου Ιουήλ, κάνουν κάθε χρόνο αδερμία και τιμόσιο εκεί στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής, στο παρεκκλήσιο του παρεκκλήσιο του Αγίου Χαρμάτου, όπου μπροστά από την Αγία Τράπεζα, σε ένα κυβούρι μέσα στο οποίο ο επίτροπος του Ισοδερίου είχε φέρει σάμανο από τα Ιερουσόλυμα, ρίξαν και άνθη όσα βρήκαν της Μακεδονικής γης και εκεί απέθεσαν την τιμή εγκεφαλή του Παύλου. 4 μέρες μετά είναι και ανακαλύπτουν το ακέφαλο σώμα και γίνονται ομοιρικές, θα έλεγε κανείς, διαμάχες με τον Γερμανό Καραβαγγέλη με απίστευτες μεθοδές, με φοβερή διπλωματία, απειλώντας τους Τούρκους ακόμη και με επεισόδια να διεκδικεί και να κατορθώνει τελικώς να πάρει το σώμα από τον Καϊμακάμι χωρίς πουθενά να φαναρωθεί ότι είναι το σώμα του Πάπου. 1905. Το σώμα θα μεταφιαστεί στον περίπου του Βυζαντινού Ναού των Αξιακών του Κασιτρόπολη. 1905 η χείρα του Παύλου η Νατέλα έρχεται στην Καστοριά. Γίνεται αντιλημμύρος από τους Τούρκους και καταλάβεται αμέσως. Το 7 επανέρχεται μετά από προσυνεννόηση με τον Μητροπολίτη. Ο Μητροπολίτης αποστέλει αξιωματικό το ελληνικό στρατό του Παναγιώτη Ζησιάδης από Ισοδέρη. Εφοδιασμένο με την θήκη της επισκοπικής του Μήτρας μέσα στην οποία τελικά, όχι από τον Ζησιάδη, αλλά κάποιον άλλον συνεργάτη, μεταφέρεται στην Καστοριά με κινηματογραφικό τρόπο κατά τα μάτια του Τούρκου η κεφαλή του Παύλου. Θα γίνει και ένα ακόμη δύο στόμα των υπάρχων αντάφων στην Καστοριά και έτσι ολόκληρος ο σκελετός μπαίνει σε ειδική κρύπη κάτω από την τράπεζα του Παρεκκλησίου των Αξιακών και καλύπτεται με χώματα και πλάκια στα καπέδια. Τον Ιούλιο του 1950 γίνεται εκ νέου ανακομιδή των λειψάνων του Παύλου Μελά που αποκτούνται πλέον σε κρύπτη του ίδιου ναού στον εσωτερικό Άφρικα. Δεκαετία του 80 θα ενωθούν με τα οστά της Ναταλίας, είχε αποβιώσει το 72 και είχε εκφράσει την επιθυμία να μεταφερθούν τα οστά της μετά το θάνατό της δίπλα στα οστά της.
Πες στη μητέρα μου ότι η μητέρα μου και τη συνείδηση μου είναι ήσυχη. Το θες. Η θρησκεία μας μας δίνει πολύ παρηγοριά και θάρρος. Άλλωστε, χάρη σε αυτήν λιτρώθηκε και θα λιτρωθεί εντελώς και ολοκληρία ο τόπος μας. Ένα μικρό βήμα της έντονης πίστης που άρχει. Δεν ήταν η πίστη του πολιτικού που το συνδέαμε και το καλό ας ανάψουμε το χέρι, μήπως και σωθώ. Ήταν η πίστη του ανθρώπου που γνωρίζει σε ποιον Θεό πιστεύει και τον αγαπά. Ακούσαμε τον Εσπερινό πρώτα και κατόπιν μας μετέλαβε ο γέρον χωρικός ιερεύς της Μονής Αύγουστος 1904, λίγο πριν μπει στη Μακεδονία, κάπου μεταξύ Καραμπάκας και Ερεμελών. Ουδέποτε με τόση κατάνοιξη δεν έλαβα. Ο νους μου διαρκώς εστρέφεται προς εκείνον με κεφαλαίο του έψιλον, ο οποίος χάρη ημών και τις θείας θρησκείας του και πέσπων μαρτύριων, τον ελάτρευσα δια την θρησκεία του και τον εθαύμασα δια την θυσία του. Αισθάνομαι τώρα ισχυρός, γενναίος, καλύτερος. Θα μπορούσα να δώσω πολλά για την ζωντανή πίστη του Παύλου. Διάλεξε κάποια αποσπάσματα από τις επιστολές του, από δημοσίευσε ένα άρθρο του Κωνσταντίνου Κολέμα. Η αλήθεια είναι ότι ο Παύλος δεν πολέμησε και πολύ στην Μακεδονία. Δεν ήταν αυτός που έδειξε τους Βούλγαρους Κομιτατζίδες. Δεν ήταν, δεν πρόλαβε καν να δει την ελευθερία της. Πώς εξηγείται όμως η προνομιακή θέση του στο πάνθρωπο του Θεού και η αγάπη του λόγου μας αυτόν έχει τρία χρόνια πριν που παλαιό μέλος της χοροδίας του σχολείου μου στείλει μήνυμα, δεν είχαμε επικοινωνία. Γίνεται γάμος δίπλα στο σπίτι μας και παίζουν το πάγο με πολλά πολλά σπαγμαστικά και διάφορα άλλα φατσούλες αυτά που βάζουν τα παιδιά με ωραίο τρόπο. Ακόμη και σήμερα τον θυμόμαστε στις χαρές μας και τραγουδάμε το ξόδι του. Τον αγάπησε ο λαός της Μακεδονίας. Γιατί? Γιατί ενώ μπορούσε να ζήσει στην ησυχία του, να απολαύσει τα κούτια του, να κάνει λαμπρή στα διοδρομία, μόνο με μόνο εφόδιο το όνομα του έφερε, τα άφησε όλα στην άκρη και από αγάπη για τον λαό της Μακεδονίας ήρθε, έζησε κοντά του, μέσα στο κρύο, μέσα στη λάσπη, μέσα στην πείνα. Με το φόβο του θανάτου, άνθρωπος ήταν και αυτός. Και παιδί των Αθηνών, όχι και τόσο μαθημένος της κακοχύρης. Με φιλότιμο και αγάπη, μίζω να τάφει ή να δει στην ψυχή να φρουθεί υπέρ των θύνων. Έμπρακτη απόθεση. Αυτό λοιπόν στην ψυχή ενός λαού ξεχασμένο από το επίσημο ελληνικό κράτος, μέτρησε πολύ και πολύ ακόμη. Αιωνία του ελληνικού. Η αναφορά μας λοιπόν σε αυτόν το δικό του τον ωραίο τρόπο, τον Ρωμαίο, τον τρόπο
αισθάνεσαι, καταλαβαίνεις ότι αυτός που κρατάει το χρωστήρα έχει καρδιά, έχει ψυχή, έχει αισθήματα. Και αμέσως μετά, ο μεγάλος φωτισκόντου του θα τον εικονογραφήσει σαν άγιο, σαν μάρτυρα. Θεατρικά έργα, έντονες, έντος, το καθοφαντό και μέχρι σήμερα ένα σωρό τραγούδια, δημοτικά τραγούδια, δεν αφήνουν το όνομα του να ξεχαστεί. Αλλά, να πούμε και μια μεγάλη αλήθεια. Πίσω από την αντίσταση, πίσω από τον Μακεδονικό Αγώνα, από το θαύμα του Μακεδονικού Αγώνα, κρύβεται ένας ολόκληρος κόσμος. Γράφει άγνωστος ιστορικός. Ολόκληρη η ιστορία αυτής της αντίστασης δεν μπορεί ποτέ να υποθεί. Είναι το άθροισμα της ιστορίας από αναλύθμιτα χωριά. Συνήθως γνωρίζουμε μόνο τους χώρους των προϊστών, των ιερέων, των δασκάλων. Δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουμε για την αποφασιστική αντίσταση των κανονίμων ενάντια στις απειλές της ιδεολογίας και είναι αμφίβολο ότι την ηρωική αυτή αντίσταση την προέβαλαν χιλιάδες. Χωρίς αυτήν η Μακεδονία θα είχε περιέλθει σιωπηλά στα χέρια των Βουλγάρων. Είναι πραγματικά αξιοθαύμαστη η αντίσταση των Μακεδών, των αγράμματων, των φτωχών Ελλήνων, που όμως πάταγαν καλά στα πόδια τους. Ήξεραν τι είναι. Ήξεραν να μετράνε τη ζωή και το θάνατο με άλλα κριτήρια. Ήξεραν ότι άλλος κρατά την ιστορία στη χέρια του και άλλος διώχνει τους ανθρώπους και μετά θάνατο. Και δεν λύγησαν. Θαυμαστή, αλλά δεν είναι και πρωτόγνωρη. Θυμίζω μόνο ότι στους σκοτεινούς αιώνες της τουρκοκρατίας αυτοί οι απλοί, οι ανώνυμοι, οι αγράμματοι Έλληνες κράτησαν συνείδηση. Θα γράψω Φίνγκλινγκ στον περίφημο έργο του Ιστορία της Τουρκοκρατίας και της Αναφιοκρατίας στην Ελλάδα ότι οι αγρότες γίνονται οι αληθινοί εκπρόσωποι του ελληνικού έθνους επί τρεις ολόκληρους αιώνες. Ο πληθυσμός, ο αγροτικός πληθυσμός της υπαίθρου κρατά την εθνική συνείδηση στους τρεις πρώτους αιώνες που είναι και οι πλέον δύσκολοι, οι πιο σκοτεινοί, οι πιο μαρτυρικοί αιώνες της τουρκοκρατίας. Ευτυχώς, στις δύσκολες ώρες και τέτοιες είναι και οι τωρινές, έχουμε ακόμη το συναξάρι μας, τις μνήμες μας, τη μαρτυρολογία μας. Την χωρία των εξαίσιων εκκοινωμορφών που αποτελούν σταθερά σημεία αναφοράς. Πηξίδα λάνθαστε στη σύγχυση των ημερών. Είναι διαχρονικά ελληνική στάση. Να αισθανόμαστε ότι χρωστάμε σε αυτούς που έδωσαν αίμα, δάκρυα, υδρότα, για να είμαστε εμείς ελεύθεροι, για να πατάμε σε αυτά τα χώρα. Πάμε πολύ πολύ παλιά, 2.500 χρόνια πίσω. Πώς λέει ο Μουνάρη για αυτό το προνόμιο. Και διαβάζουμε σε ένα λόγο του Δημοσθένη ότι έδωξε τη Βουλή και το Δήμο ευξαμένους και θύσαντας της θεής και ήρωση της κατέχωση την πόλη και την χώρα των Αθηναίων. Πήραν απόφαση δηλαδή αφού προσευχήθηκαν και προσέφεραν θυσίες στους θεούς και τους ήρωες κατέχουν την πόλη και την χώρα των Αθηναίων. Προσέξτε τη διατύπωση, δεν είναι αυτοί που προστατεύουν, αλλά αυτοί που κατέχουν την πόλη και τη γη της Αθήνας. Είναι η δυνάμη κατοχής, μιας κατοχής τόσο διαφορετικής που αποτελεί εγγύηση, η μοναδική εγγύηση της ελευθερίας από κάθε δυνάστη. Και αυτό το βίωμα των αρχαίων προγόνων συνεχίζει να επιβεβαιώνεται σε όλες τις περιόδους του γένους μας. Στην ένδοξη χιλιόχρονη αυτοκρατορία των Ρωμιών, στα δύσκολα χρόνια της Τουρκοκρατίας, οι Άγιοι, οι μάρτυρες, οι ήρωές μας είναι οι πραγματικοί διαφεντευτές του τόπου μας. Το παράδειγμα τους φωτίζει ακόμη τον δρόμο μας. Η φωνή τους αντυχεί στα αυτιά μας. Ακούστηκε και στα μέρη μας. Το
κορμί σας, ας το κάψουν, ας σας το τηγανίζουν, τα πράγματά σας, ας σας τα πάρουν, μη σας μέρη, δώστε τα, δεν είναι δικά σας. Ψυχή και Χριστός σας χρειάζονται. Εθνούτα τα δύο, όλος ο κόσμος να πέσει, δεν μπορεί να σας τα πάρει, εκτός και τα δώσετε με το θέλημά σας. Όσο ακούμε ακόμη αυτές τις φωνές, θα νιώθουμε ότι σε αυτούς προσπάθουμε. Κι αν 10 εκατομμύρια Έλληνες που δεν είμαστε, αποτρελαθούμε και θελήσουμε να μιλήσουμε πατρίδα, πίστη, γέννητο, αυτή η τροπή, αυτή η ειδός, το φιλότιμο, ας μας κρατήσει. Δεν έχουμε το δικαίωμα να το κάνουμε. Και να κλείσουμε ένας μεγάλος Έλληνας. Έγραψα και μη την αλήθεια. Να ειδούμε όλοι οι Έλληνες να αγωνίζονται για την πατρίδα τους, για την θρησκεία τους. Να ειδούμε και τα παιδιά μας και να λένε: έχουμε αγώνες πατρικούς, έχουμε θυσίες, και να μπαίνουν σε φιλοτιμία και να εργάζονται εις το καλό της πατρίδας τους, της θρησκείας τους και της κοινωνίας. Ο Μπαρμπαγιάννης, ο Μακρυγιάννης, μπορούσε περίφημα τον ίδιο γενιά του. Η δική μας γενιά, δεν ξέρω αν μπορεί να πει, ότι προβάλλει αγώνες και θυσίες με κόστος, με τίμη να παρεί στα παιδιά της για να μπουν στην φιλοτιμία, να εργάζονται στο καλό της πατρίδας, της θρησκείας, της κοινωνίας. Μάλλον παράδειγμα προς αποτροπή. Αν δεν μπορούμε να γίνουμε οι ίδιοι πρότυπα αρετής για τα παιδιά μας, τουλάχιστον ας κρατήσουμε ψηλά τα εικονίσματα των Αγίων, των Μαρτύρων, των Ιερέων, των ηρών, ψηλά στη θέση τους, μέσα στην καρδιά τους. Την ώρα που αυτά τα εικονίσματα αποκαθιλώνονται από σχολιά, από σχολικά βιβλία, και άγιοι, ήρωες, μάρτυρες, διαπομπεύονται, συκοφαντούνται από ακαδημαϊκούς κύκλους, από δημοσιογραφίες τους και όλες τις δυνάμεις τους πρώτους, την ώρα αυτή ας δώσουμε κάτι στα παιδιά μας, όχι το δικό μας παράδειγμα, δεν έχουμε. Ας δείξουμε όμως τον Πάνο και όλα τα άλλα παλικάρια. Ας δείξουμε τον Άγιο Κοσμά, ας δείξουμε τον Μπαρμπαγιάννη, τον Μπακαγιάννη. Ας δείξουμε όλους αυτούς που έπεσαν, μάτωσαν, θυσιάστηκαν για να μας τιμήσει σήμερα ελεύθεροι, για να είμαστε Έλληνες και πάνω απ' όλα για να είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Ο Θεός να δώσει να μην φορτωθούμε το βαρύ κρίμα να γίνουμε αρνητές του ονόματός τους, αρνητές της παρακαταθήκης τους. Με την ευχή σας, Σεβασμιότατε, να δώσει ο Θεός την άνεση, όχι μόνο την οικογενειακή, αλλά και κυρίως από την πνευματική κρίση και την λύση των προβλημάτων για την πατρίδα μας και για όλο τον κόσμο. Το δεύτερο, μάλιστα, είναι ιδιαίτερα αγαπητό στον τόπο μας. Είναι το γνωστό σε όλους μας Πάρνος Μελάς ή Καλοκυθιά. Με αυτό έγινε κάθε πράγμα που λέγεται το Αραβόνα, το Γάμο ή το Πανηγύρι. Με αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε κι εμείς.
ιστορικά στοιχεία.
Φέρνει βαθύ του ιστορικό βαθμό, τον ιερό. Ο κύριος Παπαδόπουλος συμβάθηκε στην ψυχή του Παύλου Μελάνη. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να θυμόμαστε τη Βιβλία, διότι έχει πολλά να μας πει για το πώς εμείς ζούμε και θα μεταφέρουμε στα παιδιά μας αυτό που ζούμε. Μας λέει πολλά η ομιλία αυτή για το πρότυπο ζωής τόσο της δικής μας γενιάς όσο και της επόμενης γενιάς. Μας λέει πολλά η ομιλία αυτή τι έχουμε, τι μπορούμε να χάσουμε εάν δεν το προσέξουμε. Μας λέει πολλά η ομιλία αυτή για το πώς μπορούμε να πορευτούμε στο μέλλον. Εάν προσέξουμε, θα μεγαλουργήσουμε. Εάν δεν προσέξουμε, θα έχουμε θέματα. Γιατί πάντοτε η ιστορία επαναλαμβάνεται και αν εμείς δεν κάνουμε αυτό που πρέπει. Αλλά και πάλι η ιστορία επαναλαμβάνεται στα μεγαλεία και στη δόξα, εάν κάνουμε αυτό που πρέπει. Πάντως Μελάς, ένας άνθρωπος πρότυπο για την εποχή της, δεν ήταν κληρικός, δεν ήταν δεσπότης. Ήταν ένας απλός άνθρωπος, λαϊκός, σαν ολίγης. Ένας άνθρωπος ο οποίος, όπως τόνισε δύο φορές, ο καλός μας κύριος καθηγητής, είχε και καριέρα, και οικογένεια, και παιδιά, και σπίτι, και πλούτο. Μπορούσε να ζήσει άνετα. Να αγαπάει, απλά ακούγοντας, να κουνάει το κεφάλι. Όταν του λέγανε για τη Μακεδονία και την πατρίδα, ναι, κάτι πρέπει να κάνει, πρέπει να γίνει πίσω να κάνει αυτά. Και να μείνει εκεί. Να είναι πρόθυμος να βοηθήσει οικονομικά σε εράνους. Να κρατήσει μπροστά, να βάλει το κατητήσι, το δίσκο που περνάει μπροστά του. Θα ήταν ίσως και πρόθυμος να πει ένα καλό λόγο στον διοικητή του στο στρατό. Μέχρι εκεί. Το κάναμε εμείς σήμερα. Όμως, Παύλος Μελάς έκανε κάτι άλλο. Αυτά που ακούσατε από τον κύριο Λευθερίδη. Είναι καλό να αγαπάμε, αλλά πώς αγαπάμε. Είναι καλό να λέμε πως είμαστε Έλληνες, αν έχουμε φιλότιμο, δηλαδή. Είναι καλό να νιώθουμε υπερήφανοι ότι είμαστε χριστιανοί. Αν κάνουμε παρακάτω. Γι' αυτό ευχαριστώ πολύ μέσα στην καρδιά μου τον κύριο Λευθερίδη, τον κύριο Παπαδόπουλο, γιατί μας ανοίγει τα μάτια όταν άλλα που ακούμε και βλέπουμε μας κλείνουν τα μάτια και γεμίζουν το μυαλό μας και την καρδιά μας κρύψη κατά το στα χέρια. Καταλαβαίνετε, όσοι διαβάζετε και είναι η διαθήκη. Γεμίζουμε την ύψη. Όμως, και ως καθηγητής μας άνοιξε τα μάτια. Να βλέπουμε μπροστά μας με το φακό του παρελθόντος. Έχουμε απολαύσει γενναίες γενναιών. Πρώτων Αγίων, σοφών και ευεργετών. Ελπίζω, μετά από την ομιλία αυτή, να συνειδητοποιήσουμε πως πρέπει αυτή τη σειρά να τη συνεχίσουμε. Η Μακεδονία είναι Αγίου τόπος, είναι Ηρώου τόπος, είναι χώρος γραμμάτων, τεχνών, επιστημών και ευεργεσιών, ευεργετών, να συνεχίσει να είναι. Δηλαδή, αν όχι εμείς και εμείς, και οι επόμενες γενιές, αλλά και εμείς, αρχίσουμε από εμάς, να γίνουμε Άγιοι, ήρωες, σοφοί και ευεργέτες. Εκεί όπου ο καθένας έχει ταχθεί να υπηρετήσει από τον Θεό. Ο καθένας τον εταιρήσει του. Νομίζετε πως ο Παύλος Μελάς θα έκανε αυτό που έκανε αν δεν είχε δίπλα του μία Αναταλία. Να του λέει πήγαινε παιδί μου,
πήγαινε αγάπη μου, κρατάω εγώ τα παιδιά. Δεν το τραβήξει πίσω. Πού πας, θα σκοτωθείς και θα μ' αφήσεις μόνη μου. Ποτέ δεν είναι τίποτα. Τα δίπλα του σε κάθε ενέργεια, σε κάθε δράση, το νέο σου πρόβλημα είναι. Πήγαινε αγάπη μου, σε ξέρεις. Για το καλό της πατρίδας σου, για το καλό του τόπου, να κάνεις το καθήκον σου. Εγώ μένω πίσω σε ερωτικά μου. Να κρατήσω τα παιδιά, θα προσεύχομαι για σένα, μην ανησυχείς, κρατάω την οικογένεια. Οπότε ο Πάπος Λεβάς, δυνατός και με ασφάλεια, γιατί άφηνε πίσω του, πήγε μπροστά. Τα παιδιά μου, τα μικρούλια, όπως τα είχε πάθει η μάνα τους, έλεγε, μπαμπά, είναι περήφανος για σένα. Να μην κλαίνε και να την πιούνται, μην πας και μας αφήνεις. Πατέρας μου, μάνα μου, τα θερικά του. Οι συγγενείς δεν γνωρίζουν. Ο κ. Ορθόπουλος θα μας πήγε μόνοι μου συγγενείς. Αλλά η στενός οικογενειακός κύκλος του έδινε την ασφάλεια να προχωρήσει μπροστά. Δεν τον κρατούσαν πίσω. Άρα, ο ηρωισμός του Πάου είχε ανθρώπους ο πίσω που τον υποστήριζε. Ο πνευματικός, η κληρική με τους οποίους μιλούσε, δεν το έλεγαν που πας. Δεν πρέπει να σκοτώσεις. Μην ξεσηκώνεις κόσμο, θα κάνεις κακό στην Ελλάδα. Αντιθέτως, του είπα, πήγαινε παιδί μου με την ευλογία του Θεού. Πορεύω όπως σε φωτίσει ο Θεός. Πάρε το όπλο που σου έχει δώσει ο Θεός και κάνε αυτό που νομίζεις καλύτερα. Έτσι ο καθένας, ο Πάσχα, μπορεί να γίνει ήρωας μέσα στη δική του πλευρά έπαρξη, μετερίζει που μας έχει τάξει. Λεπτομέρειες πάνω σε αυτό, σας πει αργότερα, ο κύριος καθηγητής, έχετε την ευκαιρία να δείτε κατηδίαν, να μιλήσετε, να το ρωτήσετε, να σας απαντήσει, να σας εξηγήσει, να σας αναλύσει, γιατί γνωρίζει πολλά. Είναι άνθρωπος, όχι απλά το γνώσιμο, αλλά της εμπειρίας. Λέει να έχει ζήσει, όσα λέει να έχει διδάξει, όσα λέει να έχει βιώσει και να έχει αντλήσει από τον τεράστιο θησαυρό της ιστορίας μας και του χριστιανισμού μας και της ορθοδοξίας. Σας ευχαριστώ και πάλι μέσα στην καρδιά μου για τους καλούς ήρθατε σήμερα εδώ και όλους εσάς που παρακολουθήσατε και διαδικτυακά αλλά και διαζώσεις και στεπαρόντες σε αυτή την υπέροχη εκδήλωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και εύχομαι μέσα από την καρδιά μου Πάολος Μελάς να είναι πρότυπο στη ζωή μας. Αμήν.